Τώρα μου ρωτάνε εδώ κάτι για τρακαρίσματα με κάτι. Ισχύει, λέει, η ιστορία ότι σε τράκαρε παντεμένος με τραβεστή μέσα. Ναι. Το 2010. Παντρεμένος με τραβεστή μέσα. Όχι, δεν ήταν παντρεμένος με τραβεστή. Όχι, ήταν παντρεμένος και είχε μετά τραβεστή. Δεν ξέρω να τραβεστή τι είχε μέσα. Είμαι παρκαρισμένος και έπεσε αυτοκίνητο πάνω μου με 180 χιλιόμετρα. Κάτσε ρε φίλε, παρκαρισμένος με 180 χιλιόμετρα τι, δεν γίνανε εκεί μαλλιά κουβάρια. Στην Αθήνα. 25 Ιουλίου, 5 ώρα το πρωί. 5 ώρα το πρωί. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, το μισό αυτοκίνητο εξαφανίστηκε. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο ημίχρονα και να πούμε και τι έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Φενέρμπαξε Ολυμπιακός 0-1. Αντβέρπ Άντρα Φραγκφούρτης 0-0. Λέγκια Βαρσοβίας Λέστερ 1-0. Η Λέστερ, μάλιστα. Λιόν Μπρόντμπι 0-0. Νάπολη Σπαρτάκ. Η Λέστερ πήγε να κάνει μπουρκουμέκια με την Πέρλη. Ναι. Ακυρώθηκε το κόλπο του. Όντω. Νάπολη Σπαρτάκ είναι το μόνο που παίζει. Ψέματα, παίζει και το Ρεάλ Σοσιεδάδ Μονακό. Παραμένει το 1-0. Αλλά παίζει με 10 παίκτες η Νάπολη μετά την αποβολή του Ρουί Σίλβα. Σοσιεδάδ Μονακό 0-1. Στουρμ Γκρατς Αϊντχόβεν 0-1. Σπάρτα Πράγας Ρέιτζερς 1-0. Αυτά από το Europa League. Στο Conference. Αλασκέρτα Ελσίνκι 1-1. Αλκμαρ Γιάβλονες 0-0. Κλουζ Ράντερς 0-1. Τσέσεκα Σόφιας Μπόντογκλιν 0-0. Γάνδη Ανόρθωση 1-0. Λίντσερ Μακάμπι 1-0. Παρτιζάν Φλόρα 2-0. Ζόρια Ρώμα 0-1. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Για πες τώρα πώς το έχει δει το πρώτο ημίχρονο. Τι βλέπει, τι πιστεύει πρέπει να αλλάξει. Ποιος να αλλάξει. Βασικά 100% πρέπει να αλλάξει ένα από τα δύο στόπερ. Γιατί όπως πάνε θα φάνε κάρτα. Μήπως πρέπει να αλλάξει και ακόμα έναν εκτός από στόπερ. Να βάλει το Λαλά ας πούμε αριστερά. Λέω τώρα εγώ. Όχι, ποιο Λαλά. Μπορεί να παίξει ο Λαλά. Κάτσε να δω τι έχει στον πάγκο. Να σου πω. Γιατί... Δημήτρη, τι να πω για τον Τικίνιο, ρε φίλε. Προς το παρόν δεν δικαιώνει αυτά τα λεγόμενά μου, δικαιώνει τα δικά σας. Αρσενικοί είμαστε και παντελονάτοι. Εδώ δεν είμαστε. Δεν κρύβομαι εγώ. Έχει Κουντέ, έχει Ελαράμπι, έχει Λόπες, έχει Αντρούσο, Δουσάι. Ποιος θα παίξει αριστερά, ο Καρμπόβνικ. Θα παίξει αριστερά. Γκέιτ 7, έχει αρχίσει να φοβάσαι για Κυριακή. Καλά, ρε φίλε, όχι να φοβάμαι κιόλα. Αριστερά. Εντάξει. Ας χάσει 5-0. Τι θα γίνει, και 5-0 να χάσω, τι να φοβηθώ, τι θα γίνει. Τι να σου πω, ρε. Αριστερά μπορεί να βάλει. Το Βαλμπουενά. Το Βαλμπουενά αριστερά. Και να κλείνει προς τα μέσα. Τραβηγμένο δεν είναι. Ναι, αλλά πίσω. Τώρα παίζει όλη την πλευρά ο Ρέαντσουκ. Εγώ θα βάζα ή Καρμπόβνικ ή Λαλά. Χάνει, κερδίζει κιόλας, Γρηγόρη, δεν έχει, θέλω να σου πω ότι την κόντρα θέλει. Επειδή κερδίζει, την έχει την κόντρα, ο Βεταχήν έχει το ενασμένο. Ναι, αλλά πίσω τι θα γίνει, το λέω στο transition. Φαντάζομαι ότι η Φενέρ θα μπει πιο επιθετικά, δηλαδή... Να δούμε τι αλλαγές θα κάνουν και άλλοι. Φουρουρέ φορούσε το μπουχάνο με το κουμπί και σώθηκες με 180. Όχι ρε, δεν ήμουν εγώ στα 180 του Γρηγόρη, έχετε τρελαθεί. Έχει φτιάξει τόσες ιστορίες. Θα γράψω ένα βιβλίο. Θα γράψω ένα βιβλίο. Είναι άλλος. Γερό ποτήρι. Πόσα έχει. Τώρα το πόσα έχει πιει. Καφέ πίνει, σας είπα. Μην εδώ είμαστε. Moderator, μην είναι. Άσε κάποια μήμα να τα κάνω. Τα βλέπω. Είμαι Ολυμπιακός και συμφωνώ μαζί σου για την Κίνιο. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Εδώ είμαστε. Όλα θα τα λέμε. Θα τα βλέπουμε. Ποια μηνύματάκια. Δεν είσαι εσύ. Διαγράφηκε, λέει το μήνυμα. Βλέπω διαγράφηκε. Ναι, ένα μήνυμα που διαγράφει και μην επιγραφεί και κάποιους άλλους. Κάτσε λίγο, έζησε τα μήνυματα πάνω. Γρηγόρη, πες την ιστορία με το κουμπί. Ιστορία, αλλού να την πω. Ιστορία με το κουμπί που στο πυροβόλησαν λέει και... Αυτά είναι ιστορίες φαλακού, παιδιά. Παιδιά, αν είναι ιστορίες αυτές του Ραπτόπουλου, μη ζητάτε να τις λέω, Γρηγόρης, είναι του Ραπτόπουλου. Επούλο Αβάναθ, λέει. Ισπανόδη θυθή. Γρηγόρη, πες καμία ιστορία με το φαλάκρα. Παιδιά, ο Θαλακρός, τα σχόλια σου κάνουν στο Facebook του Μετρόπολης, δεν τα διαβάζει ο κόκκινος. Επίσης ψέματα. Ηλία, αυτό νομίζω, ναι αδερφέ, δεν νομίζω την αλήθεια. Δεν έχει πρόβλημα διαβάσει μήνυμα. Γρηγόρη, ισχύει ότι σου έστειλε δύο πουρα Φιντέλ Κάστρο... Πριν 30 χρόνια. Όχι ρε φίλε. Με κάλεσε στην κατοικία του, με είχε και 4 κουβανές. Εντάξει. Και... Ψωμάκι σας δίνει! Εντάξει, και μετά
Είστε απίστευτοι. Σας δίνει ψωμάκι. Πραγματική ιστορία με τον τρολό. Ιστορία, έλα, έλα, έλα. Έλα τσατάρα, ιστορία. Πραγματική ιστορία με τον τρολό. Δύο ιστορίες. Συντονιστείτε, έχουμε ιστορία. Λοιπόν. Είναι ένα βράδυ, τελείωνε τις αθλητικές ταξιαρχίες. Κάπου έξω ήμουν εγώ, σταματάμε σε γνωστό γυράδικο στην Μπότσαρη. Δεν τρώω γύρω, πατσέτες και σουβλάκια μου αρέσουν, παρένθεση. Εγώ λοιπόν, που κάνα γύρω κοτόπουλο τον τιμώ. Κάποτε μου άρεσε με κυπριακή. Όσο ήμουν εργένης και ξέρεις, ήμουν φίλος του junk food. Από ένα σημείο και έπειτα όχι. Λοιπόν, πάω μέσα να βγω μια καλησπέρα στα παιδιά. Τότε έπειτα ένα ψητικά, πάνω ένα ψητικό. Και την ώρα που πάω να φάω δύο σουβλάκια σκέτα, ούτε καν γιατί ήταν βράδυ, βλέπω ότι μου παίρνουν το αυτοκίνητο και φεύγω. Αφήσει την μηχανή αναμένει. Αφήνω το σουβλάκι και παίρνω το κουτάκι του Coca-Cola και τρέχω. Το κουτάκι της Coca-Cola γιατί. Για να το πετάξω. Τρέχω. Πώς είναι το στενό τώρα στην Μπότσαρη, η Καπαδοκίας. Μπαίνει, στρίβει στη Συνόπης, ο Γάντου Κινιά. Εκεί μπροστά στο σπίτι μου σχεδόν τη Δημιάς, είναι ένας ο οποίος μόλις φεύγει και δεν τον προλαβαίνω. Γιατί ξέρω, το κουτούσα του παράθυρο και θα γίνει όταν ακόμα. Δεν ξέρω ποιος το έχει πάρει. Τρέχω, πατάει γκάζι και την ώρα που αρχίζει και με φεύγει, πάρω το τηλέφωνο το κάτω. Μου κλέψαν το αυτοκίνητο μόλις τώρα, το και το και το και το. Και πάω τώρα με τη γλώσσα έξω, γιατί μιλάω τώρα σου κλέβω το αυτοκίνητο μπροστά μάτια σου. Ναι. Τι έγινε, το είχε πάρει ο κόσμος εφαλάκρας. Ο Ραπτόπουλος το είχε πάρει. Όχι ρε μαλάκα, δεν είναι δυνατό. Όχι, και η πλάκα ποια είναι. Δεν λέει ότι έτρεχε με το κουτάκι το αναψυκτικό, έτρεχε με το σάντουιτς στο χέρι. Εντάξει, αυτός την κάνει... Τη φτιάχνει δικιά του. Λοιπόν, να μην σταπολόγω, μέχρι να ανακαλύψω ότι το πήρα αυτό, έχω πάει περνατάω λαχανιασμένος μέχρι το γυράδικο και βλέπω το αυτοκίνητο εκεί. Και αυτό έχει εξαφανιστεί. Κυκλοφόρησε με καμπαρντίνα, τραγιάσκα, έρχονταν να πάρει μάτι. Το σπίτι μου είναι υπόγειο. Κοιτούσε εκεί από τα παράθυρα, όποτε έχουν και τίποτα περίεργο να πάρει μάτι. Απίστευτο ματάκια, δεν υπάρχει. Ωραία, ρώτα τον κόκκινο. Αν ισχύει ότι ο Ραπτόπουλος όταν έπαιζε μπάλα έρχεται το σαπούνι στι τους γέρες για να τραυματιστούν οι άλλοι τραυματοφύλακες και να παίζει αυτός βασικός. Ισχύει. Αλλά ούτε. Τι ψωμί έχετε στην πραγματικότητα. Ούτε αυτό του κάτσε. Τι ψωμί έχετε. Έπαιρνε σαπούνι από τα λίγκη και δεν μπορούσε να εκδεστήσει κανένα. Λοιπόν, άλλη ιστορία. Για πάμε, ζεστός. Του την πέφτουν 100 παοξίδες στη γνωστή μπουγάτσα που έχει του Γρηγόρη στην Μπότσαλη. Α. Να Ραπτόπουλε κουφάλα έτσι, να αλλιώς τι είπε για τον ΠΑΟΚ. Γνωστός προλογιάρης. Τι τους έκανε, τους έπεισε μέσα σε μισή ώρα ότι δεν τα πάω αυτό, θα πάω εγώ. Και τι κάνω, τους φέρνει σπίτι μου. Εγώ μέσα σιγά μην ανοίξω. Και κορικότερα έξω. Και κορικότερα έξω. Και τι μου λέει. Να λιμάνε, τι να κάνω λέει, να μου σκοτώνω. Σε μπερκοτώ σε μένα. Δεν υπάρχει. Rock for Light λόγω δουλειά, αδερφέ. Αλλά δεν μπορώ να την εξηγήσω. Ιστορίες να θες ιστορίες, δεν είναι. Δεν έγινε παιδιά με ρόσου ποτέ τίποτα. Τι? Με ρόσου δεν έγινε τίποτα ποτέ. Αυτά είναι ιστορίες. Α, πες μας λέει για ρόσου. Ρε εσείς, ο Ραπτόπουλος, όπως καταλάβατε, παίρνει μια ιστορία και τη φέρνει στα δικά του μέτρα. Ποια μέτρα? Και σταθμά. Έτσι. Φτιάχνει ιστορίες. Είναι σκηνοθέτης ο άνθρωπος, σεναριογράφος, τα πάντα. Αδικείται. Κλέβει το ψωμί του Spielberg. Μόλις πάνω από τα μηνύματα γυρνάς. Όχι, γυρνάω για να βλέπω και τα μηνύματα στο chat του Bet Show. Για να μην να... Α, έχετε το... Έχουμε δύο τσατάρες, για. Λέμε για το παππού, τι έγινε στο παππού. Αν γίνεται να μιλάει λίγο πιο δυνατά ο Γρηγόρης, φρουρέ. Εδώ δεν παππού είναι.
Τι να κάνει. Στο άκου τι είπαν. Στο άκου τι είπαν, τι έχει γίνει, καμιά ιστορία. Όχι, καμία. Μπήκαμε στο αεροπλάνο και ήταν χεσμένο πάνω του. Αχ, Παναγίτσα μου να μην πέσει στο αεροπλάνο, έκανε το σταυρό του εκεί. Λέω καλά, αφού δεν πιστεύει, τι κάνει. Ελληνικό χρυσό, τι να πήρε για τον ελληνικό χρυσό. Είστε με τα καλά σας. Άλλη ιστορία του Φαλακρού. Κόκκινη φρουρέ, ομορφότερη παρουσιάστε, ποια θεωρείτε. Α! Αυτή που έχει η Μαλέσκου. Η Μαλέσκου, Δυναμή τη. Δυναμή τη. Μόνο με κόκκινες ιστορίες. Απαιτείες ιστορίες, αν θέλετε. Τι έδωσε ο Καρτάκης. Κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι της Φενέρ με τον Ολυμπιακό. Όταν πάει πάνω από τρία φράγκα, λέει. Κι όμως αυτή η ιστορία με το Ροπαλό ισχύει. Αρχές δεκαετίας του 90. Το σπίτι μου σου λέει μη κόκκινη. Ναι. Νιώθω το παράθυρο τώρα να προσπαθούν να το ανοίξουν. Ξύλινο. Όλα σε μένα θα τύχουνε. Λοιπόν, χαράματα. Περιμένω. Μεταξύ από τον ύπνο, καμία αίσθηση. Παντελήδια είναι κινδύνου. Μα ανοίξω το παράθυρο. Μπαμ! Τραβάω μία με το ρόπαλο. Τρεις τα ώρα σέφη. Οι δύο φύγανε και κυνηγούσα. Έτρεχαν κυνηγάω. Είχαν ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ μέσα. Έγινε. Α, έχω κι εγώ στο σπίτι μου ένα. Έγινε. Έχω κι εγώ ένα. Έγινε. Ω, τι διάολο ήταν αυτή, δεν ξέρω. Και τι θα κλέβαν το PlayStation. Χάρη Φωτιάδη! Κάποιες χιλιάδες. Δεν διαφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνώ. Με συγκίνησε, λέει. 380 η κόκκινη σε Ιντερβέντεν. Α, ναι, μου το έστειλε και μήνυμα ένα φιλαράκι ο φίλος μου ο Γιάννης. Στην σε εταιρεία. Τώρα την είπα κιόλας, κακώς βέβαια την είπα. Υπάρχει πάνω από 3 φράγκα. Φρουρέ, ποιος θα μαρκάρει Βιντάλ την Κυριακή. Καθίστε, ρε παιδιά, θα δούμε. Μην βιάζεστε. Ρε παιδιά. Μην βιάζεστε. Δεν μετράει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βόλο. Αυτό το είπαμε με την... με το Ροθ Παλό. Πολύ μιλάτε ισπανικά εδώ. Κάτσε γιατί κάποιους τους έχω... Κόκκινε Πασόκ, Επισημίτη... Άρα μπράβο, αυτό ήθελα. Είναι οι χειρότερες κυβερνήσεις. Πασόκ, Επισημίτη, η Νέα Δημοκρατία επί Καραμαλή. Λοιπόν, κόκκινε πες μας που έφερε ακροατή 1000 ευρώ στο Μετρόπουλο και σε έβγαλε από τη τσέπη σου στη Μωρόλη. Καλά, επειδή ο Καρτάκης με ξέρει, άστο, δύσκολο, αυτά είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Τι άλυτες είστε, ρε. Τι άλυτες είστε. Λοιπόν, γράψαμε βιβλίο με τις ιστορίες σου, λέει. Λέει ο Rock for Light. Θα γράψει. Εγώ είχα πει ότι θα γράψω τη ραπτοπουλιά. Ο άλλο λέει Κοδμάγουλο. Το κάνει διαφήμιση. Πολύ ωραία. Ωραία, δηλαδή. Καλά έκανε κι άλλο. Γράφουνε καλά, αφέρτα. Αφέρτα. Δεν λέω, λέει, που έχει αποβολή. Γαμάτε καθόλου, συγγνώμη. Μη, Γρηγόρη. Συγγνώμη. Γρηγόρη, μας έχουν πει να μην είμαστε πολύ στον πινελί. Παιδιά, λίγο. Δεν πειράζει. Τόνι 0-2. Θα κερδίσουμε τόσο εύκολα. Χωρίς να φάμε γκολ. Ρε φίλε, πίσω σαρλιά παίζουμε και πού κουρα. Τα μπουρμπουά μου και αυτοί. Εσένα θα δώσει η Μηχανιώνα, σπόδιο κουβεντούλα. Του ποτέ του πισινού. Ρε μου στο καρτάκι τη νοσκόρδα και κρύβεται. Χάρη, μην είσαι τόσο αλήτης, ρε φίλε. Μην είσαι τόσο αλήτης. Βούλα. Όχι, κοιτάζω άμα ξεκινήσει για να δώσω ήχο. Βούλα. Ξυρίστηκες εξ ολοκλήρου σήμερα ή μόνο τα γένια. Λέω. Παντού. Δεν μου λες. Έχουμε πει ότι το άνθρωπο πάει στην Τουρκία. Ο Τωτός τι κάνει. Πάει για κόκκινη. Έχει πάει Μάλτα για δουλειά. Πάλι στη Μάλτα είναι. Είχε κάτι πιόνια να στήσει. Πότε πήγες τελευταία φορά γήπεδο, λέει. Εγώ. Ρωτάει ένας φίλος. Ο Freedom. Σε ποιο γήπεδο. Μα, αν εννοείς για το. Για το γήπεδο του Ηρακλή εδώ, για το Καφτατζόγλιο, ας πούμε, Freedom. Αυτό ρωτάς. Δεύτερο σπίτι μου. Γρηγόρη Φρουρέ, μια πρόβλεψη για τον Πάο το βράδυ. Ο Γρηγόρη είπε, μην τα κουμπάτε. Εγώ, παιδιά, αδιάφορο μου είναι. Δεν έπαιξα κάτι. Λοιπόν, σιγά-σιγά επιστρέφουν οι ομάδες. Λογικά θα κερδίσει ο Πάο.